άλλο ένα οδηγητικό vlog, το οποίο έρχεται στη συνέχεια του vlog για την εκδίκηση. Βλέπετε ότι φοράω τα ίδια ρούχα, αλλά είναι την ίδια μέρα που τα γυρίζω. Γύρισα πριν κανένα μισάωρο το vlog για την εκδίκηση και τώρα γυρίζω αυτό το vlog που έχει θέμα. Έχει σημασία να έχω δίκιο? Είναι σημαντικό να έχω δίκιο ή πρέπει να έχω πάντα δίκιο? Κάνω μερικές μετασκέψεις μετά από το vlog για την εκδίκηση που έχουν να κάνουν με την ανάγκη που έχουμε εμείς οι άνθρωποι να δικαιωνόμαστε και την ανάγκη που έχουμε για να νιώθουμε πως έχουμε δίκιο. Θεωρώ πως αυτή η ανάγκη είναι κοινωνική. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε κοινωνικά όντα εμείς οι άνθρωποι και οι κοινωνίες είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο και κυρίως η κοινωνία, η δική μας, η δυτική κοινωνία περίπου στην οποία ζούμε. Τα πράγματα είναι ρευστά παγκοσμίως τώρα, αλλά είναι περίπου μια δυτική κοινωνία, οι οποίες είναι κοινωνίες που είναι χτισμένες με βάση τις αρχές δικαίου ή θα έπρεπε να ήταν, ή τέλος πάντων λέμε πως είναι. Είναι ευνομούμενες κοινωνίες, είναι κοινωνίες οι οποίες εφαρμόζουν το χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποτίθεται, και τον εφαρμόζουν ή τον εφαρμόζουν. Και γενικότερα μέσα στην κουλτούρα μας και στον πολιτισμό μας, αλλά και στην κουλτούρα μας, είναι πολύ έντονο το αίσθημα του δικαίου. Το αίσθημα του δικαίου είναι ιδιαίτερα έντονο στους εφήβους. Το έχουμε συζητήσει και με τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου κάποιες φορές σε βίντεο σχετικά που κάνουμε, που είναι διδάκτορ εξελικτικής ψυχολογίας με εξειδίκευση στην εφηβεία και την προεφηβεία, ότι στους εφήβους είναι πάρα πολύ έντονη η αίσθηση του δικαίου. Δηλαδή ενοχλούνται πάρα πολύ οι έφηβοι όταν νιώθουν ότι αδικούνται και θέλουν να έχουν δίκιο. Και ένας από τους βασικότερους λόγους που έρχονται σε σύγκρουση με τους γονείς τους είναι όταν οι ίδιοι αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα με τον δικό τους τρόπο και νιώθουν αδικημένοι από τους γονείς τους, όταν οι γονείς τους δεν τους εννοούν, δεν τους καταλαβαίνουν ή τους επιβάλλουν ή προσπαθούν να τους επιβάλλουν μια διαφορετική άποψη. Τώρα σε εμάς τους ενήλικες, τους ανθρώπους που είμαστε εδώ στο κανάλι, επειδή έχουμε συζητήσει πάρα πολλά θέματα περί ανθρωπίνων σχέσεων και συχνά και στα σχόλια και παντού γίνονται συζητήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με έκφραση απόψεων. Εκφράζει ο καθένας τις απόψεις του, εκφράζει τη δική του οπτική, λέει τα πράγματα όπως τα βιώνει ο ίδιος, όπως τα βλέπει, όπως τα αντιλαμβάνεται, όπως τα αισθάνεται και συχνά μπαίνει το ζήτημα του δίκαιου, ποιος έχει δίκιο. Ποιος είναι σωστός σε αυτά που λέει και ποιος έχει δίκιο. Και πολύ συχνά μου έχει γίνει εμένα η παρατήρηση, όχι πολύ συχνά, κάποιες φορές μου έχει γίνει η παρατήρηση από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έμπαιναν στο κανάλι με διάθεση πολεμική, ότι δεν δέχομαι να μην έχω δίκιο και όποιος δεν συμφωνεί μαζί μου τον μπλοκάρω ή τον βάζω σε απόκρυψη. Δεν κάνω αυτό το βίντεο για να εξηγήσω το δικό μου σκεπτικό και να απολογηθώ για το αν θέλω να έχω δίκιο ή όχι. Το κάνω γενικότερα για την ανάγκη που έχουμε εμείς οι άνθρωποι να έχουμε δίκιο και για την αναγκαιότητα που βλέπω ότι υπάρχει σε όλους μας να καλλιεργηθούμε περισσότερο ως άνθρωποι και να μαλακώσουμε λίγο όσον αφορά στο να μην απαιτούμε πάντα να έχουμε δίκιο και να είμαστε και λίγο ανοιχτοί στο να βλέπουμε και άλλες απόψεις, στο να αποδεχόμαστε και άλλες απόψεις και στο να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Παρόλο που κατηγορούμε αδίκως, κατά τη γνώμη μου, ότι όποιος διαφωνεί μαζί μου τον το βάζω σε απόκρυψη, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι, όπως το έχω εξηγήσει και σε πολλά άλλα vlogs, τα οποία μπορείτε να βρείτε στο playlist για την καλύτερη λειτουργία του καναλιού μας. Η πραγματικότητα είναι ότι έχω πάρει συνειδητή απόφαση ανθρώπους οι οποίοι κάνουν φασαρία στα σχόλια χωρίς λόγο, οι οποίοι μπαίνουν και γράφουν σχόλια που θίγουν άλλους χρήστες ή γράφουν πράγματα τα οποία είναι μη επικοδομητικά,
επειδή πρόκειται για το δικό μου διαδικτυακό σπίτι, επιλέγω να μην βρίσκονται εκεί. Όμως είμαι πάρα πολύ ανοιχτή στη διαφωνία και στο γόνιμο διάλογο. Ο γόνιμος διάλογος και η διαφωνία, και φέρνω έτσι στη μνήμη σας λίγο το vlog που κάναμε το Χάρη πρόσφατα για τη διαφωνία και γιατί κάποιοι άνθρωποι αποφεύγουν τη διαφωνία και τις συγκρούσεις και πώς μπορεί η σύγκρουση και η διαφωνία να, στην ουσία, να κάνει καλύτερη μια σχέση, να την εμβαθύνει αυτή τη σχέση και να φέρει τους δύο άνθρωπους πιο κοντά. Δεν είναι κακό πράγμα να διαφωνούμε. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε πάντα δίκιο. Δεν είναι απαραίτητο να αναγνωρίζουν πάντοτε οι άλλοι πως έχουμε δίκιο. Μπορούμε να έχουμε την άποψή μας αναλόγως με τη δική μας πνευματική παιδεία. Θα είμαστε αρκετά ελαστικοί ή ανελαστικοί ως προς την άποψή μας. Είναι θέμα πνευματικότητας, κατά τη γνώμη μου, ένας άνθρωπος να μπορεί να αμφισβητήσει τις δικές του απόψεις και να ακούσει με ανοιχτά αυτιά κάποιον άνθρωπο ο οποίος επιχειρηματολογεί πιστικά πάνω σε ένα θέμα και έγκυρα, και ειδικά και κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει συγκεκριμένες γνώσεις. Θα έχετε παρατηρήσει ότι στο κανάλι προσκαλώ συχνά αξιόλογους καλεσμένους που είτε είναι ψυχολόγοι, είτε είναι και ψυχολόγοι και κάτι άλλο, όπως η Δόκτωρ Χριστοπούλου πρόσφατα στο κανάλι, και τον Χάρη τον Βασιλιάδη τον ψυχολόγο, και την Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου που είναι ψυχολόγος με πάρα πολλές εξειδικεύσεις, και τη Μαριάννα Τιμητά και τη Μαρία Παντσιοπούλου, και άλλοι θα έρθουν, όπως και στην εκπομπή έφερνα κόσμο και στο κανάλι, πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ελεύθερα μπορώ να φέρνω κόσμο στο κανάλι δικής μου επιλογής. Επιλέγω ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώσεις στον τομέα τους, είναι τεκμηριωμένοι και οι οποίοι έχουν πράγματα να μας πούν. Και αν παρακολουθήσετε εκείνα τα βίντεο τα οποία υπάρχουν στο playlist podcasting, έχω ένα playlist που έχει τον τίτλο podcasting, θα δείτε ότι ρωτώ τους καλεσμένους μου και δέχομαι αυτό που θα μου απαντήσουν. Το δέχομαι γιατί είναι πιο εξειδικευμένοι από εμένα στο θέμα που μιλάμε, ή μπορεί να είναι πιο διαβασμένοι για το θέμα στο οποίο μιλάμε. Δηλαδή, ένας ψυχολόγος ο οποίος έχει καθίσει και έχει προετοιμαστεί για να μιλήσει, σημαίνει ότι έχει ανοίξει βιβλία, έχει ανοίξει δημοσιεύσεις, έχει ανοίξει πρόσφατες μελέτες, έχει ενημερωθεί και γνωρίζει τα πράγματα καλύτερα από ό,τι τα γνωρίζω εγώ, που ίσως να μην έχω διαβάσει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα πρόσφατα. Είναι καλή ιδέα, πολύ καλή ιδέα, να έχουμε ανοιχτά μάτια, ανοιχτά αυτιά, ανοιχτά μυαλά και να ακούμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν περισσότερες γνώσεις από εμάς σε έναν τομέα και περισσότερη εξειδίκευση. Με τον ίδιο τρόπο που πάω στο κομμωτήριο και αν μου συστήσει κάτι η Γεωργία, θα την ακούσουμε με μεγάλη προσοχή, γιατί είναι η δουλειά της Γεωργίας τα μαλλιά και γνωρίζει καλύτερα η Γεωργία από μένα πώς θα φροντίσω τα μαλλιά μου. Και στις περιπτώσεις που κάνω λάθος και μου το επισημαίνει, την ακούω, το καταλαβαίνω και προσπαθώ να ακολουθήσω τις οδηγίες της. Είμαι τον ίδιο τρόπο που πας στον οδοντίατρο, ρε παιδί μου. Και όταν πας στον οδοντίατρο και σου εξηγήσει ο οδοντίατρος ότι με αυτόν τον τρόπο βουρτσίζεις τα δόντια σου και αυτός ο τρόπος είναι καλύτερος για τα δόντια σου, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να ακούθησεις τον οδοντίατρο, ο οποίος έχει σπουδάσει οδοντιατρική, παρά τον εαυτό σου που δεν είσαι οδοντίατρος. Και ακόμα όσον αφορά στα θέματα ψυχολογίας, ακόμη και εμείς οι ίδιοι ψυχολόγοι, όταν αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη περίοδο στη ζωή μας ή ακόμη και σε φάσεις που θέλουμε να εξελιχτούμε περισσότερο ως άνθρωποι, πάμε και κάνουμε ψυχοθεραπεία σε άλλους ψυχολόγους. Αυτή είναι μια φάση την οποία διάγω τώρα. Όσοι είσαστε μέσα στο κανάλι το γνωρίζετε ότι από τον Μάιο και μετά αποφάσισα να κάνω άλλο ένα γύρο ψυχοθεραπείας. Όταν πάω στη ψυχοθεραπεία, πάω σεμνά και ταπεινά, κάθομαι στον καναπέ του ψυχοθεραπευόμενου ως ψυχοθεραπευόμενη, δεν κάθομαι ως ψυχολόγος, δεν κάθομαι ως ξερόλας, δεν προσπαθώ να πείσω την ψυχολόγο μου ότι κατά τη γνώμη μου αυτό που μου συμβαίνει είναι αυτό και να πάω εκεί πέρα να τρώω το χρόνο της γυναίκας και αντί να χρησιμοποιήσω τις υπηρεσίες της να προσπαθώ να την πείσω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως νομίζεις ή δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως μου λες, αποκλείεται να έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Πάω, ανοίγω τα αυτιά μου, ανοίγω τα μάτια μου, απαντώ τις ερωτήσεις που μου κάνει και όταν τη ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σου για αυτό το θέμα, ακούω με πολύ προσοχή τη γνώμη της, την οποία γνώμη της τη σέβομαι, την εκτιμώ και εφαρμόζοντας τη βλέπω βελτίωση στη ζωή μου. Ποτέ μου δεν σκέφτηκα να πω «Α,
Εγώ είμαι πολύ σπουδαία ψυχολόγος και εγώ είμαι πολύ γνωστή ψυχολόγος και γιατί να ακούσω τη συνάδελφό. Εγώ ξέρω καλύτερα. Όχι, δεν ξέρω καλύτερα. Όπως ο αδερφός μου, για παράδειγμα, είναι ορθοπαιδικός χειρουργός. Είναι ιατρός. Όταν έχω κάποιο θέμα με τη σπονδυλική μου στήλη, ρωτάω τον αδερφό μου και κάνω ό,τι μου πει. Γιατί είναι ιατρός και γνωρίζει καλύτερα από μένα. Όπως και με το θέμα που είχα το πρόβλημα με το πόδι μου που έπαθα το έγκαυμα 27 Μαρτίου. Ρώτησα τον δερματολόγο μου. Ρώτησα μια ιατρό που κάνει την ειδικότητα της στην πλαστική χειρουργική που είναι εδώ στο κανάλι μας και μου έδωσε οδηγίες για το πώς να διαχειριστώ το τραύμα μου. Τώρα που μου έχει μείνει το σημάδι από το τραύμα, ρώτησα τον δερματολόγο μου, ρώτησα την πλαστική χειρουργό και ακολουθώ τις οδηγίες τους. Δεν κάνω του κεφαλιού μου. Άρα, από τη μια υπάρχει η εξειδίκευση και το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή έχουν σπουδάσει, έχουν ασχοληθεί με κάποια θέματα, γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, για την ανάγκη που έχουμε να έχουμε δίκιο, για την ανάγκη που έχουμε να είμαστε σωστοί, για το πώς η αυτοεκτίμηση μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το να μας πούνε οι άλλοι μπράβο Θέκλα, μπράβο Μαρία, μπράβο Γιώργο, μπράβο Γιάννη, μπράβο Γεωργία, είσαι σωστή, έχεις δίκιο, μπράβο, τα λες σωστά. Πόσο ανάγκη έχουμε αυτό το μπράβο? Πόσο ανάγκη έχουμε αυτή την επιβεβαίωση από τους άλλους ανθρώπους ότι αυτά που λέμε ισχύουν, ότι αυτά που λέμε είναι ορθά και ότι έχουμε δίκιο? Και πόσο σημαντικό είναι τέλος πάντων για μας το να έχουμε δίκιο? Δεν είναι σημαντικό πράγμα, ρε παιδί μου, πού θα πάμε να φάμε, αν θα φάμε στο Α εστιατόριο ή στο Β. Ή δεν είναι σημαντικό πράγμα αν είχα δίκιο εγώ για κάτι που σου είπα και εσύ δεν το πρόσεξες και εκ των υστέρων βγήκα σωστός. Δηλαδή αυτό το I told you so, στα έλεγα εγώ. Είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα να πάμε να το πούμε στον άντρα μας, στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας. Το έλεγα εγώ. Α, είχα δίκιο. Δηλαδή, ποια είναι η προτεραιότητά μας στη ζωή? Είναι η προτεραιότητά μας στη ζωή να βγούμε σωστοί? Είναι η προτεραιότητά μας στη ζωή να την πούμε στους άλλους, να δείξουμε πνεύμα? Είναι η προτεραιότητά μας στη ζωή να φανούμε σωστοί και να ικανοποιηθεί ο εγωκεντρισμός μας ότι εγώ είμαι πολύ σπουδαία και είμαι πολύ έξυπνη και κόβει το μυαλό μου και όλα τα ξέρω και όλα τα καταλαβαίνω και όλα τα γνωρίζω? Ή μήπως είναι προτεραιότητα να αγαπηθούμε και να αγαπήσουμε αυτούς και αλλήλους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο? Να πω ένα υποθετικό παράδειγμα. Το παιδί μας, για παράδειγμα, μπορεί να κάνει μια επιλογή στη ζωή του με την οποία εμείς να διαφωνούμε. Να έρθει το παιδί μας και να πει: θέλω να σπουδάσω αυτό το πράγμα. Και να βλέπουμε εμείς ότι το παιδί μας έχει κάνει μια επιλογή η οποία δεν είναι ρεαλιστική. Αποφασίζει να σπουδάσει κάτι το οποίο δεν του ταιριάζει, δεν της ταιριάζει. Έχει πάρει ένα δρόμο, θέλει να ακολουθήσει ένα δρόμο ο οποίος φαίνεται ότι εμείς καταλαβαίνουμε λόγω εμπειρίας και άλλης ηλικίας και περισσότερων γνώσεων ή ίσως και με τις συζητήσεις που με κάνει με τους συμβούλους σπουδών ότι δεν πολύ ταιριάζει στο παιδί μας αυτό που επιλέγει. Κάποιοι γονείς μπορεί να πούν: άστο να πάει το παιδί, να πάει σε αυτή τη σχολή, να κάνει ένα εξάμηνο. Και κάνει το παιδί μας ένα εξάμηνο και έρχεται το παιδί μας μετά και λέει: μαμά, μπαμπά, δεν είμαι καλά, δεν ήξερα τι ήταν αυτή η σπουδή. Τώρα που πήγα να κάνω αυτή τη σπουδή δεν μου άρεσε, είναι βαρετή ή είναι πολύ δύσκολη για μένα, δεν ταιριάζει με τις δικές μου γνώσεις, δυνατότητες, ιδιότητες κτλ. Και νιώθω ότι θέλω να αλλάξω, να πάω εκεί που ίσως μου λέγατε κι εσείς προηγουμένως. Τι θα πεις στο παιδί σου? Στα έλεγα εγώ, στα έλεγα και δεν άκουγες και ήσουν να γύρεις το κεφάλι και φάγαμε τα λεφτά μας για να πας να δοκιμάσεις και να κάνεις πειράματα και ξέρω ότι έχει σημασία. Ή έχει σημασία να περιθάλψουμε το παιδί μας με αγάπη, να το στηρίξουμε, να το βοηθήσουμε να κάνει την ορθή επιλογή για το ίδιο και να νιώσουμε και όμορφα ότι έζησε μια εμπειρία το παιδί μας. Το αφήσαμε ελεύθερα να επιλέξει κάτι το οποίο του έχει δώσει ένα μάθημα. Αν πάμε να πούμε στα έλεγα εγώ και δεν μ' άκουγες και είχα δίκιο και δεν είχες δίκιο, θα καταστρέψουμε και οποιοδήποτε όφελος μπορεί να έχει αυτό το παιδί, οποιοδήποτε όφελος μπορεί να έχει από αυτή την εμπειρία. Το ίδιο συμβαίνει και με τις σχέσεις των παιδιών μας. Επειδή πολύ συχνά μου έρχεται το ερώτημα, ο γιος μου για παράδειγμα, ερωτήματα από εσάς, τα έχει φτιάξει με μια γυναίκα η οποία δεν μ' αρέσει. Και έχω μάθει για αυτήν τη γυναίκα πράγματα και θάματα για τον προηγούμενο βίο της, για την προηγούμενη ζωή της και ανησυχώ ότι το παιδί μου είναι αθώο. Ξέρω εγώ, το παιδί της μπορεί να είναι και 30 χρονών, 35.
25, ξέρω εγώ. Και ανησυχώ ότι δεν θα είναι μια καλή σχέση για το παιδί μου και ότι δεν θα του φερθεί καλά και ότι, για παράδειγμα, θέλει το παιδί μου για να το εκμεταλλευτεί οικονομικά ή το θέλει για να της κάνει τις δουλειές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λέω, ας το παιδί σου να κάνει τη σχέση του, ας το. Πες με διακριτικότητα κάποιες συμβουλές του, στυλ, έχει τα μάτια σου ανοιχτά, τις γενικές συμβουλές που λέμε πάντοτε. Είναι καλή ιδέα να διαλέξουμε ένα σύντροφο που να είμαστε σίγουροι, όσο πιο σίγουροι για τα κίνητρά του. Δίνουμε γενικές συμβουλές γύρω από τις σχέσεις. Επιτρέπουμε στο παιδί μας να κάνει τις επιλογές του και αν τυχόν μετά πέσει κάτω και χτυπήσει, το περιθάλπουμε με αγάπη το παιδί μας. Δεν πάμε να το πούμε, στάλεγα εγώ και δεν έπρεπε και τι βλάκας που είσαι και τι έτσι που είσαι. Δηλαδή, έχει σημασία τόση πολύ να βγούμε σωστοί ή να είμαστε καλά και εμείς και οι άνθρωποι που αγαπάμε? Αυτός είναι ο δικός μου προβληματισμός, κανείς άλλος. Αυτός είναι. Αυτός είναι και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, ο οποίος έχει να κάνει και με την πνευματική αρετή της διάκρισης που διδάσκει η Ορθοδοξία, ελληνοορθόδοξη παράδοση για τη διάκριση, να έχουμε διακριτικότητα, λέει, καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν. Να ξέρουμε πότε θα μιλήσουμε, πότε θα μαζέψουμε το στόμα μας και όσον αφορά τους ανθρώπους που αγαπάμε, τους συντρόφους μας, τα παιδιά μας, τους φίλους μας, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε υποστηρικτικοί και να είμαστε αγαπητικοί και συναισθητικοί παρά να είμαστε επικριτικοί και να προσπαθούμε να πείσουμε, τους πείσουμε ότι έχουμε δίκιο και να χάνουμε την ουσία, που η ουσία είναι η αγάπη και η σχέση που έχουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Αυτές οι σκέψεις προέκυψαν περισσότερο από το προηγούμενο vlog που σας είπα, που προηγήθηκε αυτό για την εκδίκηση. Γιατί πολλές φορές στο κομμάτι της εκδίκησης, έτσι όπως το είχε θέσει και ο φίλος που είχε στείλει στο προηγούμενο vlog, μπαίνει το ζήτημα του να φανώ ότι έχω δίκιο, να πάρω το δίκιο μου, να πάρω την τιμή μου πίσω, να φανώ εντάξει. Τι έχει σημασία τελικά, να φανείς εντάξει, να σου πούνε οι άλλοι μπράβο, είχες δίκιο, ή να είναι η ζωή σου καλύτερη? Αυτοί είναι οι προβληματισμοί μου, είναι φιλοσοφικοί προβληματισμοί, θα έλεγα. Δεν είμαι φιλόσοφος. Θα κανονίσω σύντομα, το συζητάμε με τον Τίτο, τον Χριστοδούλου, τον φιλόσοφο, που είχαμε καλεσμένο στην εκπομπή, να κάνουμε και διαδικτυακή εκπομπή, τώρα που έχουμε ανακαλύψει το Skype. Ελπίζω σύντομα να το κάνουμε. Και η Βίκη, η Σταυροπούλη που μιλήσαμε, είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας. Είναι περισσότερο φιλοσοφικό ερώτημα αυτό. Τι σε ενδιαφέρει, να έχεις δίκιο ή να είσαι καλά? Και η διάκριση, η οποία διάκριση θα μπορούσε να ονομαστεί και ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Δηλαδή να διαλέγεις τις μάχες σου. Να παλεύεις για πράγματα που είναι απαραίτητο να παλέψεις. Να παλέψεις για πράγματα που μπορείς να παλέψεις. Να παλέψεις για πράγματα που έχει νόημα να παλέψεις. Όχι να παλεύεις για τα πάντα και με τους πάντες προκειμένου να βγεις ορθός. Τι είναι πιο σημαντικό? Να βγεις σωστός ή να είσαι καλά? Να είστε καλά, την αγάπη μου.